ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική σκηνή. Εγώ δεν τον ξέρω, δεν έχω ξαναμιλήσει μαζί του. Ο επικεφαλής λέγεται Θάνος Τζίμερο. Είναι ιδρυτής του νέου κόμματος δημιουργίας. Τον κύριο Θάνο Τζίμερο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της δημιουργίας, θα μας πει περισσότερα πράγματα σχετικά με αυτήν. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς το είπε ο Γκάντι στην αρχή Σαγωνού. Κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε οι δυο μας όταν βρεθούμε τετατέτ και όχι δημόσια. Όχι, γιατί δεν συμφέρει. Δεν σας συμφέρει. Μετά σε κοροϊδεύουν. Γερμανοτσολιάδες και πάντα αυτή η χώρα. Ήρεμα. Νάτος. Ένας αστός γερμανοτσολιάδος. Κρατήστε το πλάνο αυτό. Να το κρατήσουμε, να το κρατήσουμε. Ευχαριστούμε. Μετά σε κλειμούν. Όχι, ρε. Όχι, το Λουσιάδο. Μετά σε πολεμό. Μετά σε πολεμό. Εγώ είμαστε. 10 χρόνια μετά. Το αν θα τους ζητήσουμε είναι στο δικό σας χέρι. Και σας λέω ευθέως, 10 χρόνια μετά να το ρωτήσετε, έχει ελπίδα αυτή η χώρα? Δεν ξέρω να θέσω. Ξέρω όμως ότι εάν αλλάξει η Ελλάδα, θα αλλάξει με αυτόν τον τρόπο. Δεν αλλάζει με τον άλλον. Με τον άλλον σίγουρα θα οδηγηθεί σε χειρότερη κατάσταση από αυτήν. Ξεκινήσαμε λοιπόν στον Ανανό, κάποιοι άνθρωποι, και τολμήσαμε να πούμε ορισμένα πράγματα που ήταν θαμμένα κάτω από το χαλί του πολιτικού συστήματος. 10 χρόνια μετά λοιπόν, είμαστε στα ίδια. Και ξέρετε, έχουν καταρρεύσει αυτοκρατορίες και αυτοκρατορίες. Η Ελλάδα γιατί να αποτελέσει εξαίρεση, αν δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι να σώσουν τη χώρα τους και τον εαυτό τους? Όμως έχουμε την τελευταία ευκαιρία να το κάνουμε αυτό, τελευταία ευκαιρία σε αυτές τις εκλογές, επειδή γίνονται με απλή αναλογική. Το πολιτικό σύστημα κατάφερε να περιχαρακώσει τα συμφέροντά του, υιοθετώντας εκλογικά συστήματα τα οποία το ευνοούν, χωρίς, ας πούμε, να υιοθετήσει κάτι που το έχουμε πει πολλές φορές. Το να μπορεί να ψηφίζει ο πολίτης βάζοντας στο φάκελο 2 ψηφοδέλτια, με πρώτη και δεύτερη επιλογή. Εάν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, τότε ναι μεν το όριο του 3% θα ίσχυε, το οποίο προστατεύει, είναι θέση μας αυτή, τη Βουλή από το να γίνει ένα σύμφυρμα μικρών κομματιδίων ποδοσφαιρικού, θρησκευτικού, συντεχνιακού, τοπικιστικού, δεν ξέρω, καλλιτεχνικού χαρακτήρα. Απ' την άλλη όμως, απεγκλωβίζει τον πολίτη από το δίλημα της χαμένης ψήφου. Δεν το υιοθετεί το πολιτικό σύστημα. Έχουμε λοιπόν ένα παράδειγμα ευκαιρίας και θα πρέπει αυτό να το αξιοποιήσουμε. Βεβαίως εκλογικά δεν καταφέραμε αυτό που θα θέλαμε, αλλά βάλαμε τον σπόρο, ο οποίος φύτρωσε, ο οποίος ανθοφόρησε, και αρχίζουμε και μαζεύουμε τους καρπούς. Σκεφτείτε πόσα πράγματα όταν ξεκίνησε η δημιουργία δεν τολμούσες να τα υπονοήσεις στο δημόσιο λόγο. Δείτε πόσο δυσκολεύτηκα όταν με ρώτησαν για το μεταναστευτικό. Και τότε ήταν πολύ πιο ήπιο, δηλαδή ερχόντουσαν 500 άτομα το χρόνο. Ξέρουμε πόσοι παράνομοι μετανάστες υπάρχουν και αν μας φτάνουν 3, πόσο θα φιλοξενεί κάθε κέντρο. Μιλάτε δηλαδή για στρατόπεδα συγκέντρωσης? Όχι, δεν μιλάω για στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αλλά φαινόταν ότι αν αυτό το αφήσει σαν εξέλιξη, κάποια στιγμή θα γίνει τερατόπεδα. Σκεφτείτε πόσα κόμματα αυτά τα 10 χρόνια φύτρωσαν, μαράθηκαν. Σκεφτείτε πόσα κόμματα προσπάθησαν να βολέψουν τα στελέχη τους ή να είναι οι χρήσιμοι ηλίθιοι, οι χρήσιμοι προδότες για σημαντικές στιγμές της ιστορίας μας που τις σκεφτόμαστε και ντρεπόμαστε. Και επειδή η ομιλία στο Δανό δεν έχει καταγραφεί ολόκληρη, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω την πρώτη παράγραφο, διότι είναι χαρακτηριστική και συνδέεται και με το όνομα του Δανό, ξέρετε. Ο Δανός σημαίνει υδάτινος. Και η πρώτη παράγραφος ήταν υδάτινη. Όπως σε μια γη ξεραμένη και στέρφα, μετά από χρόνια και χρόνια αναβροχιάς,
με τα σωτικά της σχισμένα από την δίψα. Ξαφνικά μαζεύονται τα σύννεφα και πέφτουν οι πρώτες τραυματίες και μετά κι άλλες. Και νοτίζει ο αέρας από την ουρδιά της ζωής. Οι τραυματίες γίνονται μικρά αριάκια που ξεκινάνε δειλά. Σχεδόν σαν να μην το πιστεύουν και ανταμώνουν στον κέρατο. Και δυναμώνει ο ήλιο. Και ανοίγουν οι ουρανοί. Και πια ναι, είναι αλήθεια ότι η εποχή άλλαξε. Και όπου πριν θάνατο, τώρα δύναμη αναζωογόνηση. Και όπου πριν ερημιά, τώρα βλαστάρια που φυτρώνουν. Και δημιουργία και ελπίδα και χαρά. Έτσι κι εμείς ξεκινήσαμε τη μικρή μας ροή. Από την πηγή που έσωσε ο καθένας μας στην ψυχή του. Για να βρεθούμε εδώ, στην πρώτη συνάντηση αυτής της ομάδας, να γίνουμε ποτάμι και να στείλουμε ένα μήνυμα παπλασμό. Που θα ακουστεί από αυτή την αίθουσα στα πέρατα του κόσμου. Κάποιοι από αυτή την παράγραφο εμπνεύστηκαν τον όρο ποτάμι, το οποίο αφού εξέβαλε στις πρέστες, στέρεψε μετά, έχοντας ολοκληρώσει τη ροή του προορισμού. Τότε, σε αυτή την ομιλία, είχαμε πει όλα όσα είναι τα ορόσημα της δημιουργίας στην πορεία της. Είχαμε πει για το κουκουέ. Διότι λέει τώρα, ούτε κουκουέ το ανακαλύψατε καθόλου από τότε. Και ενώ και ο τελευταίος κάτοικος αυτής της χώρας στέκεται έντρομος μπροστά σε αυτό που βλέπει να έρχεται, οι ηγέτες μας συναγωνίζονται σε ανοησία και σε μικρότητα. Μαζί τους οι ομιλούντες σκελετοί του Σταλινικού Μουσείου, οι κατεπάγγελμα και εκ του ασφαλούς επαναστάτες, οι κοινοβουλευτικοί μπαχαλάκηδες, η πιο ακραία συντήρηση που όλα αυτά τα χρόνια πολέμησε με λύσα κάθε εξυγχρονιστική προσπάθεια. Δεν έχει γίνει ποτέ σε εκπρόσωπο του ΚΚΕ. Εάν αποφασίσουμε να βγάλουμε Κουτσούμπα πρωθυπουργό, θα ξαναψηφίσει, θα έχει τη δυνατότητα να ξαναψηφίσει. Στις επόμενες. Αποφασίστε και θα σας το πούμε. Γι' αυτό μας πειράζεται το πέρας. Γιατί πολεμάει με λύσα κάθε εξυγχρονιστική προσπάθεια και υπονομεύει αυτή την κουτσή στραβή δημοκρατία που έχουμε. Και αυτό την κατάτησε έτσι. Είχαμε πει για τους δημοσίους υπαλλήλους, ένα άλλο που ακούτε, ότι η δημιουργία είναι κατά των δημοσίων υπαλλήλων. Κοιτάξτε τι έλεγα τότε. Για να κυβερνηθεί η χώρα χρειάζονται 2.000 ανώτερα και έμπειρα στελέχη που θα αναλάβουν να προωθήσουν τις μετακρίσεις. Υπάρχουν στα κόμματα, με τίποτα. Υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση. Μην σκέφτεστε να απαντήσετε όχι. Η άποψή μας είναι ότι υπάρχουν και είναι πολύ περισσότεροι. Είναι οι άνθρωποι με σπουδές και ικανότητες που προσλήθηκαν μέσω ΑΣΕΠ. Είναι οι απόφοιτοι της σχολής δημόσιας διοίκησης. Είναι αυτοί που ενώ πηγαίνετε σε μια υπηρεσία και βάζετε τις φωνές για τον παραλογισμό της γραφειοκρατίας, έρχονται και σας λένε χαμηλόφωνα, ελάτε να σας εξυπηρετήσω εγώ. Οι άξιοι της δημόσιας διοίκησης είναι και αυτοί μαζί μας, από τα πιο ένθερμα μέλη της δημιουργίας. Άλλωστε, τι σημαίνει δημιουργία? Παράγω έργο για το Δήμο. Φτιάχνω πράγματα για τους άλλους και για την κοινή μας ζωή. Μιλούσαμε και για πατριωτισμό. Για την Ελλάδα, για τους Έλληνες, για τον σύγχρονο πατριωτισμό. Ακούστε, γιατί πιστεύουμε ότι η δημιουργικότητα του Έλληνα έχει τόσο βάναυσα συμπιεστεί που αν την αφήσεις ελεύθερη θα την αφήσεις ανελατήριο. Ζούμε στην ωραιότερη χώρα της Ευρώπης. Έχουμε με τη σέζουνα όσα οι άλλοι έχουν το στεγονόμετρο. Έχουμε ήλιο, θάλασσα, αέρα, ακρογιαλιές, ορυκτό πλούτο, βιοπικιλότητα, χλωρίδα με βότα να πηγαίνουν από την πουλή πουθενά άλλου, κρασί, λάδι, φρούτα, πολιτισμό, ιστορία. Επιχειρηματίες και επιστήμονες με παγκόσμια αναγνώριση, εξωστρεφείς εταιρείες που κατακτούν τις αγορές του κόσμου, περήφανη ναυτιλία. Έχουμε πολλά να προσφέρουμε ή να πουλήσουμε αν προτιμάται στον κόσμο. Και πάνω απ' όλα την ελληνικότητά μας, όχι όμως τη μίζερη κοσμοπολική εθνικοφροσύνη που σαν τσολιά σε επαρχιακή παρέλαση μυρικάζει ένα παρελθόν που δεν το κατανοεί, άρα δεν το δικαιούται. Αλλά αυτή τη σπάνια ισορροπία ανάμεσα στον ορθολογισμό και την φαντασία, στο πρακτικό μυαλό και την μίληση, στη δράση και το μυαλοπόλη, στο κερδισμό και το όνειρο, έτσι θα το πω. Εμείς θέλουμε να κάνουμε ισχυρή την Ελλάδα που είμαστε προφερά. Θέλουμε κάποια στιγμή να είμαστε εμείς οι ευκλαίοι, αρχαίοι, πρόγονοι των άλλων γενναιών. Έλεγα και για τη συνεργασία με το Φαΐλο στο Δανάο. Ακούστε, αυτό είναι το ελληνικό πνεύμα. Για να κατανοήσεις τη σκέψη του άλλου, πρέπει να μην φοβηθείς την οπτική του γωνία, αλλά να σκεφτείς πως αυτή μπορεί να πλουτίσει τη δική σου αντίληψη.
Ποια ήταν η τελευταία φορά που αυτό το πνεύμα που συναντήσατε στο πνευματοποιό? Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να αποδείξουμε ότι το γνήσιο ελληνικό πνεύμα δεν χάθηκε ποτέ από αυτόν τον τόπο. Ξέρουμε ότι διαφορές απόψεων θα έχουν πάντα. Αλλά ξέρουμε να συζητάμε, να καταλήγουμε σε συμπέρασμα, ξέρουμε να αξιολογούμε, ξέρουμε τι δεν ξέρουμε και πού θα ψάξουμε να το δούμε. Αυτά τα στοιχειώδη, ξανά τα αυτονόητα, που δεν έμαθε ποτέ το πολιτικό μας σύστημα. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανένας, ακόμα και όσοι είχαν στο παρελθόν παγιδευτεί στα κομματικά φαρμάκια. Όσοι θέλουμε να ζούμε σε ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό, πολιτισμένο, παραγωγικό κράτος, έχουμε θέση στην δημιουργία ξανά. Έχουμε θέση λοιπόν στο μέλλον που σχεδιάζουμε μαζί με τη Νέα Δεξιά και με όσους θελήσουν να συνταθούν σε αυτόν τον ευγενικό και ηθικό αγώνα. Ξανατονίζω τη λέξη ηθικό και όχι ηθικολογώνας, διότι η ηθική, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο επιβίωσης της κοινωνίας. Η ανηθικότητα έχει κοντά πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδιάς. Είναι πολύ περίπανος, πάρα πολύ περίπανος. Ευχαριστώ όλες τις υπεράσεις. Οι επόμενες εκλογές θα είναι οι πιο κρίσιμες της πορείας της δημιουργίας. Εάν μπούμε στη Βουλή, βεβαίως ποιος μας πιάνει, μετά θα οργανώσουμε όλοι μαζί για να φτιάξουμε επιτέλους τη χώρα που ενεργόμαστε. Και τελειώνοντας, θέλω να σας θυμίσω τρία τραγούδια που είχαν ακουστεί στην πρώτη αυτή συνάντηση του Δαναού. Συμβολικά τραγούδια. Το ένα ήταν του Σαββόπουλου, το Περιβόλι, το κάτι αλήθεια συμβαίνει εδώ. Κάτι μυστικό, κάτι πλούσιο και παράξενο σαν τοπίο του βυθού. Τώρα ήταν το πορτοκάλι μου, τα καράβια μου καίω, γιατί ανήκω εδώ στον άλλο νερό. Δηλαδή δεν θα φύγουμε από αυτή τη χώρα, όσο κι αν κάποιοι θέλουν να μας διώξουν, γιατί ανήκουμε εδώ και θα προσπαθήσουμε με κάθε δύναμη να την κάνουμε μια πόλη μαγική. Αυτό ήταν το τρίτο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και φαντάζομαι ότι ο τρόπος με τον οποίο θα ακουστεί δεν θα κοπεί από το YouTube. Με ρωτήσουμε πώς είναι.